Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε για μία ακόμη εβδομάδα στις ιατρικές συναντήσεις. Την καλησπέρα μου σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, το απόψινό βράδυ έχω τη χαρά και την τιμή να έχει αποδεχτεί την πρόσκληση να μας φιλοξενήσει εδώ στο χώρο της, στο ιατρείο της, η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας, η κυρία Λιδία Ιωαννίδου Μουζάκα, η οποία είναι χειρουργός, γυναικολόγος, μαστολόγος, επίκουρος καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάκτορ ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πώς ακόμη, κυρία Μουζάκα, είστε πρόεδρος στο 21ο Παγκόσμιο Συνέδριο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, μαστολογίας, που θα γίνει εδώ στη χώρα μας το Σεπτέμβριο. Στην Αθήνα, στην Ελλάδα. 10 με 12 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Και πώς ακόμη. Μια καλησπέρα και από μένα, όμως, σε όλη την Ελλάδα, όπως το είπατε κι εσείς. Να πω κι εγώ πρώτα την καλησπέρα, να πω ένα ευχαριστώ σε εσάς που με καλέσατε και από εκεί και πέρα είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε ό,τι θέλετε. Να πω στον κόσμο και σε εσάς ότι αφορμή στάθηκε, να πω την αλήθεια, ένα τηλεφώνημα που δέχτηκα την περασμένη εβδομάδα από μια κυρία με ένα πρόβλημα που θεώρησε ότι είχε στον ένα από τους δύο μαστούς, έτσι. Και ήτανε, θα έλεγα, φοβισμένη, τρομοκρατημένη. Ναι. Αυτός ήταν και ο λόγος, λοιπόν, που ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα για όλες αυτές τις γυναίκες εκεί έξω που θα μας δουν απόψε, το απόψινό βράδυ και έχουν κάποιο θέμα στο μαστό και όχι μόνο. Θέλω να μιλήσουμε, κυρία Μουζάκα, να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία ότι θα σας έχουμε εδώ, έτσι, να αναπτύξουμε γενικότερα διάφορα θέματα που απασχολούν τις γυναίκες, γυναικολογικής φύσης πάντα. Ό,τι θέλετε και μπορώ, είμαι στη διάθεσή σας. Λοιπόν, καταρχήν, μία γυναίκα σαν την κυρία που φαντάζομαι μας βλέπει το απόψινο βράδυ, έτσι, και θέλω όσο το δυνατόν να μπορέσουμε να καθησυχάσουμε αυτές τις γυναίκες που έρχεται, που δημιουργείται το πρόβλημα, τι νιώθει μία γυναίκα που θα εμφανιστεί κάποιο ογκίδιο ενδεχομένως στο μαστό. Τι νιώθει εκείνη τη στιγμή, είναι ο φόβος? Θα το πω λίγο διαφορετικά. Ναι. Εάν οι γυναίκες εξετάζονται μια φορά το χρόνο, δεν θα παθαίνουν πανικό. Αυτό πρέπει να μάθουν οι γυναίκες πρώτα απ' όλα, για να μην βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Τώρα, όταν ψηλαφίσει μια γυναίκα ένα ογκίδιο στο μαστό της, 9 στις 10 φορές πρόκειται για καλοήθεια. Mm. Ο καρκίνος είναι ένα ογκίδιο, υπάρχουν όμως οι κύσεις, τα εινοαδενώματα, τα λιπώματα, τα αμαρτώματα, τα εινοκυστικοί σχηματισμοί και ούκ στην αριθμός, που είναι και αυτά ογκίδια. Άρα δεν είναι όλα καρκίνοι. Mm. Έτσι, ένας είναι ο καρκίνος και αν η γυναίκα εξετάζεται κάθε χρόνο, δεν θα προλάβει να τον βρει ψηλαφυτό. Θα τον βρει μη ψηλαφυτό. 100% ή άσημο. Αν αυτό μπορέσετε εσείς με την γενικότερη ιδιότητά σας του θρησκευτικού χώρου να το περάσετε στις γυναίκες, εμείς θα σας βραβεύσουμε από την Μαστολογική Εταιρεία. Γιατί εμείς, εντάξει, έχουμε βοηθήσει και έχει γίνει πάρα πολύ. Δηλαδή το 1980, για να καταλάβετε, σε κάθε 3 γυναίκες με καρκίνο του μαστού, η μία βρισκόταν σε ανεχείρητη κατάσταση. Στον προθάλαμο του τάφου. Mm. Τώρα, το 2020, το στάδιο 0, που είναι το μη διαιθητικό καρκίνωμα, με το στάδιο 1 μαζί αποτελούν το 40-45%. Άρα το ιάσιμο κομμάτι έχει φτάσει στο 50% κοντά. Μπορούμε όμως να το κάνουμε 65-70, όπως είναι στην Αμερική. Οι γυναίκες το βρίσκουν πριν εκδηλωθεί κλινικά. Εντάξει, κυρία Μουζάκα, όμως ξέρετε τι γίνεται. Στην Αμερική το κάνουν. Εδώ στην Ελλάδα, με τόσα που έχει ενδεχομένως η Ελληνίδα γυναίκα στο μυαλό της, έτσι. Και είναι και μία από τις ερωτήσεις που θέλω να σας κάνω στο τέλος, θα έχει το ενδιαφέρον της, πιστεύω, έτσι. Πώς μπορείτε και τα καταφέρνετε να είστε μία γυναίκα, μητέρα, έτσι, γιαγιά πλέον. Ο Πανάγαθος βοηθάει. Λοιπόν, όλα αυτά πώς τα καταφέρνει μία γυναίκα. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε στο τέλος όμως. Λοιπόν, με όλα αυτά λοιπόν που έχει στο μυαλό της, στη ζωή της γενικότερα, η σύγχρονη γυναίκα, πόσο εύκολο είναι να καταλάβει ότι κάποιο θέμα υπάρχει με το μαστό και πόσο
Εύκολο είναι. Δεν θέλω να το καταλάβει η γυναίκα. Αυτό προσπαθώ να σας δώσω να καταλάβετε. Ναι. Εγώ δεν θέλω η γυναίκα να το καταλάβει. Εγώ θέλω η γυναίκα να βάλει στον εαυτό της ένα δώρο. Στα γενέθλιά της, παραμονές Χριστουγέννων, στις απόκριες. Μία ημερομηνία. Και αυτή την ημερομηνία την τηρεί κάθε χρόνο και να πηγαίνει να κάνει μία προληπτική εξέταση. Το τεστ Παπα-Νικολάου λίγο πολύ το έχουν μάθει. Οι άντρες πρέπει να μάθουν τον προστάτη. Αυτά είναι στοιχειώδη θέματα τα οποία μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να βοηθήσουμε απόψε. Έτσι, τώρα, για να ενημερώσουμε. Τι λέω σήμερα. Λοιπόν, ναι. Κάπου έχεις καιρό να φανείς. Α, μου λέει, όχι, λέει, δεν είναι πολύ καιρό. Ούτε 2 χρόνια δεν είναι ακόμη. Λέω, 2 χρόνια για μένα είναι. Έρχομαι, βγάζω το ιστορικό, είναι ακριβώς 1η Φεβρουαρίου, 4 χρόνια. 4 χρόνια. Λοιπόν. Το βλέπετε λοιπόν ότι συμβαίνει, δυστυχώς, αλλά συμβαίνει. Ναι, αλλά δηλαδή πρέπει η κάθε μία γυναίκα να φροντίσει τον εαυτό της. Ούτε η πολιτεία μπορεί να κάνει τίποτα υποχρεωτικό. Δεν μπορεί να πάει να αρπάξει, προσκαλεί, κάνει, μπορεί να οργανώσει προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου, το οποίο η Ελλάδα δυστυχώς δεν έχει ακόμη. Και εγώ εκπροσωπώ την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μπορούμε να τα οργανώσουμε αυτά για να τα κάνουμε. Αλλά είναι και η γυναίκα ίδια να θέλει. Ούτε σε αυτό πας υποχρεωτικά. Έτσι, το παρέχει, αλλά θα πρέπει να πας. Θέλει και η ίδια η γυναίκα να φροντίσει τον εαυτό της. Είναι πάρα πολύ απλό. Ωραία, να τα πάρουμε τη σειρά τότε. Πείτε μας ποιες γυναικολογικές εξετάσεις πρέπει να κάνει η γυναίκα. Δεν ξέρω αν είναι κάθε έτος. Και ειδικότερα σε ό,τι αφορά για το μαστό. Λοιπόν, μια γυναίκα πρέπει να κάνει. Και ο μαστός είναι γυναικολογικός. Ναι, εντάξει. Δόξα τω Θεώ, καταφέραμε και το έχουμε πάρει. Και η γυναικολόγη εννοώ. Λοιπόν, μια γυναικολογική εξέταση από τον γυναικολόγο. Mm. Ένα τεστ Παπα-Νικολάου. Mm. Έναν υπέρηχο εσωγενετικών οργάνων. Διότι δεν είμαστε και θεοί, ούτε όλες οι γυναίκες προσφέρονται για λεπτομερή γυναικολογική εξέταση. Οι παχύσαρκες δεν είναι δυνατόν να ψηλαφίσεις καλά. Ναι. Εντάξει, κάνουμε και τον υπέρηχο. Και οι γυναίκες που είναι πάνω από 40-45 και ένα CA 125. Είναι ένα μονοκλονικό αντιγόνο για τον καρκίνο της οθήκης. Mm. Λοιπόν, αυτά είναι μια βάση για τα γυναικολογικά. Ωραία. Από εκεί και πέρα, για το μαστό είναι. Εκεί εξαρτάται από το κληρονομικό ιστορικό, αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει. Αν έχει κάνει παιδιά, δεν έχει κάνει παιδιά. Αν έχει πάρει αντισυλληπτικά, δεν έχει πάρει αντισυλληπτικά. Αν μερικά, που ανάλογα τις ταξινομούμε σε ομάδες υψηλού κινδύνου ή στο γενικού πληθυσμού. Mm. Μια μαστογραφία από τα 40 και μετά το χρόνο μια φορά, να συνδυάζεται με έναν υπέρηχο και την κλινική εξέταση. Αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, να συμπληρώνεται και με μαγνητική μαστογραφία. Mm. Έτσι εξασφαλίζεται η γυναίκα και ξέρει τι γίνεται. Και αν βρεθεί κάτι, αν αναπτυχθεί κάτι, το βρίσκει πολύ νωρίς. Και δεν πεθαίνει. Ωραία. Οι γυναίκες που μας ακούν αυτή τη στιγμή, με τι κριτήρια θα πρέπει να επιλέξουν τον γυναικολόγο τους ή, αν δημιουργηθεί το πρόβλημα, το μαστολόγο. Πρώτον, θα απαντήσω όπως απαντάω στις ομιλίες μου, όταν μου λένε «Μα πού μας λέτε να πάμε, πού πρέπει να πάμε». Mm. Λέω να σας ρωτήσω κάτι εγώ. Όταν πρόκειται να κουρευτείτε, περνάτε και μπαίνετε στο πρώτο κομμωτήριο που θα δείτε στο δρόμο σας ή μαθαίνετε πού κουρεύουνε καλά και επιλέγετε και πάτε εκεί πέρα. Έτσι και εδώ πρέπει να υπάρχει μια επιλογή που πάμε. Ύστερα στο γυναικολόγο πάμε για τα γυναικολογικά. Εάν ο γυναικολόγος μας έχει εξειδικευτεί στο μαστό, πάμε και για το μαστό σε αυτόν. Αλλιώς δεν πάμε σε αυτόν. Γιατί αν πάμε σε αυτόν και κινδυνεύει η γυναίκα να μην βρεθεί κάποιο πρόβλημα στην αρχή του, αλλά κινδυνεύει και ο γυναικολόγος να την πατήσει και να έχει μια μήνυση μετά. Και επειδή είμαι πραγματογνώμων στο δικαστήριο εδώ και 4-5 χρόνια τώρα, δυστυχώς υπάρχουν πολλά προβλήματα, τα οποία μπορούσαν να μην υπήρχαν. Εάν ο καθένας ασχολείται μόνο με αυτά που ξέρει. Και που ξέρει καλά, όχι απλώς που ξέρει. Λοιπόν. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Τι ρόλο παίζει η στήριξη από το περιβάλλον. Σε ποιον, στην καρκινοπαθή. Στην καρκινοπαθή. Πολύ μεγάλο. Από τη στιγμή που θα διαγνωστεί με το πρόβλημα.
Κύριε Μουζάκα, ξέρετε, είναι πολύ εύκολο, ακούγεται, ότι ο άλλος έχει το πρόβλημα, ξέρεις, δεν είναι τίποτα, θα περάσει, ξέρεις πώς λειτουργούμε, έτσι, το περιβάλλον. Η πραγματικότητα ποια είναι όμως? Πρέπει να λειτουργήσει το περιβάλλον, πρέπει να απευθυνθεί ενδεχομένως σε κάποιες δομές. Απαντήσεις όλα. Που δεν ξέρω αν έχουμε και σαν χώρα πλέον, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν. Εσείς ξέρω, έχετε κάνει κάποια κίνηση με το... Έλλη Λαμπέτη. Με το Έλλη Λαμπέτη. Δεν ξέρω σε τι στάδιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή, έτσι. Πείτε μας, ενημερώστε. Σίγουρα η γυναίκα που παίρνει τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού χαρακτηριστικά λέει ότι της έφυγε το πάτωμα κάτω από τα πόδια της. Άρα αυτή η γυναίκα θέλει στήριξη από τη στιγμή της διάγνωσης, ξεκινώντας από το μαστολόγο, αλλά δεν μπορεί, δεν τα προλαβαίνει όλο ο μαστολόγος, πρέπει να την κατευθύνει σε κάποιο εξειδικευμένο ψυχολόγο. Γι' αυτό εμείς έχουμε ανοίξει από τον Μάρτιο του 2002 το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού, Έλλη Λαμπέτη. Ναι. Και προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες του όλα τα χρόνια. Σίγουρα χρειάζεται η γυναίκα στήριξη και από την οικογένεια. Πριν όμως πω εγώ τη στήριξη από την οικογένεια, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είμαι από τους πρώτους στη Διεθνή Βιβλιογραφία, ναι, που το 1984 δεν τόλμησα να πω ότι η παρατεταμένη ψυχική ένταση κάνει καρκίνο στο μαστό, ενώ είχα τα ντοκουμέντα, τα στοιχεία από το ΙΚΑ, το κέντρο μαστού του ΙΚΑ. Ναι. Είπα μήπως η παρατεταμένη ψυχική ένταση προδιαθέτει στον καρκίνο του μαστού. Το 84. Από το 95 και μετά, από το συνέδριο της Κοπενχάγης, ξέρουμε de facto ότι η παρατεταμένη στεναχώρια της γυναίκας κάνει να πάθει καρκίνο στο μαστό. Πάντα σε σχέση όμως με το χαρακτήρα της γυναίκας. Άλλο αν είναι κλειστός, μια γυναίκα εξωστρεφής, ναι, 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 τον έκανε 100%. Αν είναι εξωστρεφής, πετάει το μπαλάκι του πινκ πονγκ απέναντι. Έχει μεγάλη σχέση και αυτό με την ίδια συγκρασία της γυναίκας. Άρα η γυναίκα που κάνει καρκίνο στο μαστό, de facto κάποιο πρόβλημα έχει. Άλλο η κληρονομικότητα, ένα 10% είναι η κληρονομικότητα. Τα υπόλοιπα 90% δεν έχουν κληρονομικότητα. Ωραία, ναι, οπότε καταλαβαίνετε ότι η γυναίκα που βιώνει μια άσχημη κατάσταση στο σπίτι της, από πού να περιμένει να βρει στήριξη στο πρόβλημά της. Και εκεί υπάρχει άλλο θέμα. Κύριε Μουζάκα, να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας για να τα βάλουμε σε μια σειρά και ενδεχομένως να βοηθηθεί και ακόμη περισσότερο να βοηθηθούν οι γυναίκες που μας βλέπουν από την Ελλάδα. Έρχεται μία γυναίκα στην Λιδία τη Μουζάκα. Εντάξει. Την επιλέγει, της λένε ότι ξέρεις κάτι, έχεις δυστυχώς ένα ογκίδιο ή το ψηλαφί στο μαστό και έρχεται σε εσάς. Τι βήματα ακολουθείτε? Ποια, θα πείτε, έλα εδώ να στηριχτείς ψυχολογικά πρώτα, να δούμε το πρόβλημα. Ποια είναι τα βήματα, για πείτε μας. Το πρώτο που, ναι, θα κάνω, ωραία, είναι θα πάρω ένα λεπτομερές ιστορικό. Λεπτομερές. Ωραία. Μέσα στη λεπτομέρεια του ιστορικού είναι να ξέρω και τι γίνεται στο σπίτι της γυναίκας. Ναι. Ρωτάω για τις σχέσεις με τον σύζυγο, με αυτόν που συμβιώνει, με τα πεθερικά, ανάλογα το τι μου λέει η γυναίκα, από τις συνθήκες. Ωραία. Λοιπόν, από εκεί μετά περνάω στην κλινική εξέταση. Ναι. Ζητάω να γίνει μια μαστογραφία ανάλογα με την ηλικία της γυναίκας. Αν είναι πολύ νέα, συμπληρώνω με υπέρηχο. Ναι. Και αφού ολοκληρώσω ιστορικό, κλινική εξέταση, μαστογραφία υπέρηχο, βάζω μια διάγνωση. Καμιά φορά μπορεί να μην μπορώ να τη βάλω τη διάγνωση 100% εκείνη την ώρα. Θα κάνω και μαγνητική, θα κάνω και παρακέντηση και μετά. Ναι. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει πρόβλημα, οφείλω να είμαι δίπλα στη γυναίκα. Πρώτα εγώ. Και μετά το κέντρο Έλλη Λαμπέτη ή μπορεί να επιλέγει εκεί να πάει κάπου αλλού, οπουδήποτε θέλει να πάει εκείνη, για να στηριχθεί ψυχολογικά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και η στάση του γιατρού απέναντι στη γυναίκα. Ναι, ομολογώ να πω την αλήθεια, κυρία Μουζάκα, και όχι επειδή σας έχω εδώ καλεσμένη, μου κάνει την τιμή να είστε εδώ στις ιατρικές συναντήσεις από ψινό βράδυ, εμένα όλο αυτό που μου περιγράφεται, τουλάχιστον για δικό μου πρόσωπο αν ήταν, θα με καθησύχαζε με τι άλλο. Έτσι, πως σε μια
που αυτό που λέτε είναι να είναι εξειδικευμένη μαστολόγος. Πολύ σημαντικό. Να έχει μια ομάδα ανθρώπων που θα μπορούν να στηρίξουν ψυχολογικά. Εντάξει, η οικογένεια θα βοηθήσει, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Ο καθένας σε μια οικογένεια... Έχουμε βγάλει και κάποια ειδικά βιβλιάρια εμείς για αυτό το θέμα. Ότι η διάγνωση, η ζωή συνεχίζεται μετά τη διάγνωση για την ίδια τη γυναίκα. Αλλά μέσα αυτό τη λέει και πώς πρέπει να μιλήσει για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και για τα παιδιά της ανάλογα με την ηλικία τους. Και έχουμε ένα άλλο βιβλίο, φιλαράκι, που λέει «Έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε τη γυναίκα που αγαπάμε». Και αυτό μπορεί να το πάρει ο σύζυγος, ο φίλος, οι γονείς, τα παιδιά, μπορεί και μεγαλύτερη ηλικία η γυναίκα και να έχει μεγάλα παιδιά. Οι συνάδελφοι στη δουλειά, γιατί μπορεί να θέλουν να βοηθήσουν και να μην ξέρουν πώς. Και εκεί θέλει ένα τρόπο για να μπορέσει να βοηθήσει τη γυναίκα σωστά. Και το κυριότερο, κυρίες και κύριοι, κυρία Μουζάκα, προσφάτως μια κυρία στο Facebook περιέγραψε κάτι που έχει το ενδιαφέρον να τα αναφέρω και θέλω το σχόλιο σας πάνω σε αυτό. Ήτανε, πολύ γρήγορα θα το πω, ήτανε μέσα σε ένα λεωφορείο και σε μια κουβέντα που είχε εκεί με ένα κύριο της είπε ότι δυστυχώς είχε κάποιο θέμα με το μαστό της, ανέφερε τη λέξη καρκίνος και αμέσως μια κυρία που καθόταν δίπλα της σηκώθηκε να φύγει. Μην κολλήσει. Νομίζω ότι θα κολλήσει. Μην κολλήσει. Δηλαδή, πού έχουμε φτάσει. Ναι, ναι. Κυρίες και κύριοι, πού έχουμε φτάσει με την άγνοια που έχουμε πλέον. Ναι, ναι. Εσείς το λέτε έτσι, και αυτός που το είδε ή η κυρία το ένιωσε έτσι. Εσείς ξέρετε αν αυτή η κυρία δεν είχε και η ίδια καρκίνο στο μαστό και δεν ήθελε ξανά να τα ακούσει όλα αυτά. Μπορεί να ήταν και η ίδια καρκινοπαθής. Εντάξει. Και να έπαθε σοκ μόλις ξεπέρασε εκείνη το δικό της φόβο και θεραπεία. Τέλειωσε, ας πούμε, και τη ήρθε να ακούσει μια ξανά δίπλα τη. Τίποτα δεν αποκλείεται. Άμυσος η ψυχή του ανθρώπου. Αλλά στο ότι υπάρχει και κόσμος που φοβάται μην κολλήσει τον καρκίνο, υπάρχει. Ναι, δεν το αμφισβητώ. Τέλος πάντων. Μία γυναίκα που έχει διαγνωστεί με καρκίνο στο μαστό, μπορεί να κάνει κάποιο παιδάκι, μπορεί να διατηρήσει την γονιμότητά τη. Υπάρχει μία μαγική λέξη που λέγεται εξαρτάται. Δηλαδή, εξαρτάται σε ποια ηλικία είναι η γυναίκα, εάν έχει άλλα παιδιά ή όχι, σε ποιο στάδιο διαγνώστηκε, τι πιθανότητες επιβίωσης έχει. Διότι αν είναι μια γυναίκα που δεν έχει παιδιά, θέλει να κάνει οπωσδήποτε ένα παιδάκι, είναι στάδιο 3 όμως, έτσι, την περιμένει ένας Γολγοθάς εξετάσεων και θεραπείων και να βάλει να κάνει ένα παιδί το οποίο θα το αφήσει σε λίγο ορφανό και αυτό είναι αμαρτία. Ναι. Εντάξει. Ύστερα μην ξεχνάτε ότι η κάθε εγκυμοσύνη έχει και μία επιβάρηση πάνω στην υγεία της γυναίκας μέχρι να αποπερατωθεί και να επανέλθει στα φυσιολογικά. Θέλει το κάθε περιστατικό συγκεκριμένη καθοδήγηση. Μάλιστα. Δηλαδή, έχω κι εγώ γυναίκες μου που κάνανε μετά παιδιά, δόξα τω Θεώ και είναι μια χαρά. Αλλά ξέρω κι άλλες που μετά την κεσαρική στο λιτό επιβίωσαν σε ένα εξάμηνο και αφήσαν τα παιδάκια από πίσω. Ναι, κατάλαβα. Καταλάβατε. Ναι, μετά θα τις στεναχωρέσει να τις πεις να μην κάνει παιδί, αλλά εν πάση περιπτώσει προφυλάσσει και ένα παιδί που θα έρθει στη ζωή. Είναι, γι' αυτό είπα, εξαρτάται, είναι η μαγική λέξη. Ασχολείσαι, βλέπεις, ζεις το αυτό, την πας, τη φέρεις, της μιλάς, της κάνεις δράση και εσύ να αποφασίζεις. Πάντα σεβόμαστε την άποψη της γυναίκας. Εντάξει, κατανοητό. Αλλά πρέπει να της μιλάμε και ανοιχτά. Όχι, συμφωνώ. Εγώ το προσυπογράφω αυτό που λέτε, κυρία Μουζάκα. Είναι προτιμότερο να πεις την αλήθεια σε έναν άνθρωπο έτσι, ξεκάθαρα και όσο γίνεται. Κάνει, έτσι, ναι. Να ξέρει και να μπορεί και αυτός να αποφασίσει για το παρακάτω. Λοιπόν. Πάμε τώρα να δούμε το κομμάτι της θεραπείας. Μάλιστα. Έτσι. Εδώ τι γίνεται, εξαρτάται η θεραπεία αναλόγως στο στάδιο του προβλήματος. Εξαρτάται από το στάδιο του προβλήματος και εξαρτάται και από τους προγνωστικούς παράγοντες που συνοδεύουν τον συγκεκριμένο καρκίνο που βρήκαμε. Γιατί μπορεί να είναι στάδιο 1,
δηλαδή μέχρι 2 εκατοστά, εγώ σας λέω να είναι και 1 εκατοστό, αλλά να είναι ένας άγριος καρκίνος, grade 3, που να μην ανταποκριθεί πολύ καλά στη θεραπεία. Ή ακριβώς το αντίθετο, να έχουμε ένα πολύ μεγάλο καρκίνο, αλλά ο οποίος έκανε πολλά χρόνια για να αναπτυχθεί και να είναι grade 1 ή 2. Και η γυναίκα να ζήσει από εκεί που δεν το περιμένεις. Έχω δύο ακραίες τέτοιες περιπτώσεις. Η μία με ένα εκατοστό από την Εύβοια σε ένα χωριό έβαλε κάτω το κεφάλι, σε ένα χρόνο πέθανε. Ένα εκατοστό που όλες ζούνε. Και άλλη 16 εκατοστά από την Κρήτη. 16 εκατοστά στο Ογκολογικό Συμβούλιο. Όλοι είπαμε ότι θα πεθάνει. Είπανε τότε, δεν είπα εγώ, ήμουν στην αρχή, ότι θα πεθάνει σε 18 μήνες και η γυναίκα έζησε 11 χρόνια. 11 χρόνια. Το κοριτσάκι της πώς γίνεται αυτό, για πείτε μας, κυρία Μουζάκ. Πήγε 24. Έχει μεγάλη διαφορά το τι γίνεται. Είναι η βιολογική συμπεριφορά του όγκου. Η ανταπόκριση στην θεραπεία. Και είναι και η κράση του οργανισμού του ίδιου. Και η ψυχολογική, βοήθεια. Βοήθεια, πιστεύω. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα για τις μεθόδους, έχω ακούσει για ακτινοθεραπεία, για χημειοθεραπεία που μπορεί να γίνει. Ναι. Εδώ τι γίνεται και θέλω να μας πείτε, γιατί δεν είναι λίγες οι γυναίκες που φοβούνται. Σου λέει να βάλω ακτινοβολία στον οργανισμό μου. Ξέρετε, ακούγονται πολλά γύρω-γύρω. Σωστό. Είμαστε η χώρα της Ράδιο Αρβίλας. Είμαστε η χώρα που πολλές φορές μπορεί να ακούσουμε και κάτι στο ίντερνετ και να το αναπαράγουμε, λες και το δικό μας πρόβλημα μοιάζει με το δίπλα. Έτσι. Έτσι, σωστό. Για βοηθήστε μας, δώστε μας τα φώτα. Λοιπόν, βασικά στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού υπάρχει η μέθοδος η χειρουργική, ωραία, η ακτινοθεραπευτική, η χημειοθεραπευτική και η ορμονοθεραπευτική. Okay. Λοιπόν, στη χειρουργική υπάρχει πάλι η ριζική και η συντηρητική χειρουργική αντιμετώπιση. Δηλαδή, για πείτε μου. Παλιά, όποια γυναίκα είχε καρκίνο στο μαστό, έκανε μαστεκτομή. Απευθείας. Απευθείας. Ναι. Και έβγαζε όλους τους λεφαδέρες μας γάλι. Όσους μπορούσαν να βγάλουν. Ναι. Σήμερα, προς Θεού, δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Ούτε στο μαστό, ούτε στη μασχάλη. Στη μασχάλη βγάζουμε τον λεφαδένα λεγόμενο φρουρό, που τον εντοπίζουμε προεγχειρητικά. Πάμε, τον βγάζουμε συγκεκριμένα, αυτόν τον συγκεκριμένο που έχει πάρει το φάρμακο και είναι ο πρώτος που απάγει τη λέμφο από το μαστό και τον στέλνουμε για ταχεία βιοψία. Αν είναι αρνητικός, σταματάμε εκεί. Δεν βγάζουμε άλλους λεφαδές. Αν βγει θετικός, και πάλι και εδώ υπάρχουν διάφορες εντυπώσεις μέχρι 1, μέχρι 3 κτλ. Μπορεί να κάνουμε, μπορεί να μην κάνουμε λεφαδενικό καθαρισμό. Μάλιστα. Για το μαστό, τον ίδιο. Σήμερα κάνουμε όσο το δυνατόν πιο συντηρητική επέμβαση. Και έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ η ογκοπλαστική, η λεγόμενη του μαστού. Που σημαίνει, εάν έχω ένα ογκίδιο 2-3 εκατοστών και βγάζοντάς το τοπικά μπορεί να παραμορφώσει το μαστό, σήμερα υπάρχουν διάφορες τεχνικές, ανάλογα της θέσεως στην οποία βρίσκεται το ογκίδιο, να κάνουν μία τροποποίηση του μαστού, δηλαδή modification που λέμε στα αγγλικά, και να τον φέρει στο μαστό να είναι πιο ωραίος από πριν, αν ήταν και λίγο πεσμένος, αλλά να μην βγάλει στο μαστό και να μην έχει και παραμόρφωση ο μαστός. Καλό αυτό. Πολύ καλό. Η ογκοπλαστική και στο συνέδριο μας θα έχουμε μάλιστα ολόκληρο course, ολόκληρη μέρα πριν το συνέδριο. Αυτά είναι λοιπόν τα χειρουργική αντιμετώπιση. Εάν κάνουμε συντηρητική, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, λέμε να συνοδευτεί και από ακτινοθεραπεία. Και εκεί υπάρχουν διαφόρων ειδών τεχνικές και η πιο μοντέρνα τεχνική είναι η μία την ώρα του χειρουργείου με μια φορά μέσα στο χειρουργείο και τα λοιπά, που ακόμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν γίνεται. Και η κανονική ακτινοθεραπεία. Η χημειοθεραπεία πάλι εξαρτάται από τους προγνωστικούς παράγοντες, από το μέγεθος του όγκου, αν είναι διαισθητικός ή όχι ο όγκος που βγάλαμε, και μπορεί να κάνει ή χημειοθεραπεία ή ορμονοθεραπεία. Σήμερα όμως υπάρχει και άλλη μία τάση που έχει αλλάξει στους ψηλαφυτούς όγκους βασικότερα, να ξεκινήσουμε με χημειοθεραπεία αφού έχουμε πάρει βιοψία με μια βελόνη που λέμε χονδρή βελόνη, το core biopsy, και να ξεκινήσει η γυναίκα να κάνει πρώτα χημειοθεραπεία και μετά να κάνει χειρουργείο. Αυτά όμως είναι πάλι αναπερίπτωση και εξαρτάται το τι θα κάνουμε
και το τι θα αποδεχθεί και η γυναίκα. Γιατί δεν μπορείς να τις τα επιβάλλεις της γυναίκας, πρέπει η γυναίκα να συμφωνήσει, γιατί αφορούν αυτήν. Συγγνώμη, κυρία Μουζάκα. Εντάξει, βέβαια δεν είμαι γυναίκα να ξέρω και ακριβώς τώρα την ψυχολογία, αλλά από τη στιγμή που θα έρθει κάποια από τις φίλες ενδεχομένως, έτσι, που μας παρακολουθούν και ενδεχομένως υπάρχει το πρόβλημα, κανονικά δεν πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες και τη λύση που θα δώσει ο γιατρός ή η γιατρός. Σήμερα υπάρχει το patient advocacy. Αυτή της ασθενούς, ναι. Τοποθέτηση ασθενούς. Αυτό τι σημαίνει, τι ευθύνη έχουμε οι γιατροί. Να πούμε την αλήθεια στη γυναίκα, της κατάστασής της. Και να υποδείξουμε εμείς τι μπορεί να κάνει. Τι μπορεί να κάνει. Και εκείνη να επιλέξει τι θέλει να της κάνουμε. Ένα λεπτό. Εγώ δεν λέω ότι, εντάξει, μπορεί να επιλέξει κάποιον άλλο γιατρό, κάποιον γυναικολόγο, ενδεχομένως κάποιον μαστολόγο. Εγώ ας πούμε ότι επιλέγω τη Λιδία τη Μουζάκα για κάτι Ωραία. Τέτοιο. Ήρθατε έτσι. Στο ιατρείο. Ναι. Από τη στιγμή που είναι η επιλογή μου η συγκεκριμένη ιατρός. Ναι. Ή οποιοδήποτε άλλος ιατρός που μπορεί να επιλέξει κάποιος. Για να έρθει. Για να έρθει. Για να ακολουθήσει αυτό που λέω. Για να έρθει. Δεν οφείλω κι εγώ, από τη στιγμή που δείχνω εμπιστοσύνη, δεν... να ακολουθήσω και τη μορφή θεραπείας. Άμα ήταν έτσι, δεν θα γινόταν και λάθη. Εδώ μπορεί να έρθει, ακούστε, θα σας πω εγώ. Ναι. Ποτέ δεν κάθεται με ένα γιατρό η γυναίκα για το μαστό. Αυτό σας το υπογράφω. Θα πάρει γνώμες αρκετές. 3 με 10. Έχουμε κάνει μελέτη και σε αυτό. Ναι. Μίνιμουμ θα πάει σε 3, μάξιμουμ σε 10. Αυτές που έχουμε ρωτήσει, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Και σε κρατικά νοσοκομεία και σε ιδιωτικά. Λοιπόν, η γυναίκα κάνει και ακούει αυτό που θέλει να ακούσει. Μπορεί 3 εξαιρετικοί γιατροί ειδικοί να της πούνε μαστεκτομή, γιατί ενδείκνεται για αυτή να κάνει μαστεκτομή, ναι. Και να βρεθεί ένας άσχετος να την πει, έλα καημέρα, σήμερα δεν κάνω μαστεκτομή, βγάζω μόνο τον κίδιο. Να βγάλει τον κίδιο και σε 3 χρόνια να υποτροπιάσει. Θα σου έρθει στα 3 χρόνια να σου πει, γιατρέ μου, δεν σου άκουσα και την πάτησα. Αλλά εκείνη την ώρα θα κάνει αυτό που της αρέσει. Γι' αυτό και τις βάζουμε και υπογράφουν τις γυναίκες. Μάλιστα. Εγώ έρχεται η γυναίκα, της λέει θέλω μία μαγνητική στην πληρωματική, βάζω το ιστορικό στην άκρη στις εκκρεμότητες, περνάνε 1-2 μήνες, την παίρνω τηλέφωνο. Τι κάνατε, δεν την κάνετε. Σας τηλεφωνώ σήμερα, το γράφω στο ιστορικό, δεν αρνείστε να την κάνετε. Γιατί μετά μπορεί να πει ότι εγώ δεν της το είπα. Ή όχι εγώ, οποιοδήποτε συνάδελφος. Είναι και αυτό. Άλλα λες, άλλα καταλαβαίνουν, άλλα κάνουν. Οπότε, αν έχω καταλάβει σωστά, οι περισσότερες ακολουθούν αυτό που ηχεί όμορφα στα αυτιά τους. Που θέλουν οι ίδιες. Ναι, 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 ναι. Πιστέψτε με, δεν είναι κάτι. Όχι, δεν αμφιβάλλω, εντάξει. Διαφορετικό. Δεν μιλάω και με τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει και τίποτα διαφορετικό. Μάλιστα. Λοιπόν. Είχα μία και οδοντίατρο. Ναι. Έγκυο. Ναι. Στον 6ο μήνα. Ναι. Έτσι. Στο πρώτο μου ιατρείο που ήμουν. Λοιπόν, με το που τη είπα εγώ, γιατί μου είπε εκείνη την ιατρική, πρέπει να κάνει μαστεκτομή. Τι θα γίνει το παιδί, και ζω, άκουσα γλυκιά μου. Εμένα με ενδιαφέρει τώρα πρώτα εσύ. Εσύ. Και μετά το παιδί. Λοιπόν, γύρισε επί τόπου, κύριε Κακογιάκη. Ναι. Άνοιξε την μπαλκονόπορτα και την άρπαξε στην μπαλκονόπορτα. Τα πήδαγε από πίσω. Και έφυγε από μένα ευτυχώς. Και πάει σε ένα συνάδελφο σε ένα κρατικό νοσοκομείο. Της λέει θα της βγάλει μόνο τον κίδιο. Της βγάζει το μαστό. Και του αλλάζει τα φώτα μέσα στο νοσοκομείο. Φωνάζοντας τον από εδώ και από εκεί χασάπ. Αλλά το έκανε για 3 μέρες μέσα στο νοσοκομείο. Όχι για μία ώρα. Για οδοντίατρος. Όχι άσχετη. Όχι άσχετη. Λοιπόν, άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Εμείς οφείλουμε να κάνουμε κατά συνείδηση αυτό που νομίζουμε ότι πρέπει για να βοηθήσουμε τη γυναίκα και από εκεί και πέρα και αυτή θα πρέπει να συμπράξει για να το καταλάβει. Για να ακολουθήσει, να κάνει ό,τι τη φωτίσει ο Πανάγαθος. Δεν μπορώ να πω εγώ τίποτα άλλο. Υπάρχει ευγνωμοσύνη, προς Θεού, μην παρεξηγηθώ. Υπάρχει ευγνωμοσύνη, υπάρχουν γυναίκες που πραγματικά ακούν. Αλλά υπάρχει και η ομάδα που δεν ακούει.
Υπάρχει γιατρίνα που δεν μου ερώτησε ποτέ τι είχε. Δεν θέλω να μάθω, μου είπε. Σας εμπιστεύομαι, εγώ πάω, έρχομαι, κάνετε ό,τι θέλετε. Τι άμα. Εντάξει, δηλαδή, αυτό που θα πω τώρα είναι προσωπική μου άποψη, έτσι μου φαίνεται λίγο παράξενο το να έρθει ενδεχομένως κάποια κυρία να εμπιστευτεί τη Λιδία τη Μουζάκα, έτσι, την πρόεδρο της μαστολογικής εταιρείας, με όλο αυτό το βιογραφικό που έχει πίσω, για να πει, επειδή μπορεί να της πείτε μια, την πραγματικότητα ως έχει, έτσι, που μπορεί να είναι δύσκολη σε πολλές περιπτώσεις. Μπορεί να μην θέλει να την ακούσει, είναι άνθρωπος, έτσι. Δικαιωμάτης. Τέλος αν πάνω. Ακούγανε όλοι, δεν θα ταλαιπωρούντουσαν καταρχήν. Ακόμη και με τα ταμιακά, να σας πω. Τους λες, ας πούμε, κάποια φορά, σε κάποιες γυναίκες, όχι προς Θεού, σε όλες, πώς θα κάνουν για να εξυπηρετηθούν. Mm. Σου λέει για να το πει ο γιατρός, μπορεί να έχει κάτι άλλο στο νου. Ας εγώ να ακούσω τον κουμπάρο. Ακούει τον κουμπάρο και την πατάει. Δυστυχώς, κυρία Μουζάκα, συμβαίνει αυτό. Επειδή δυστυχώς ακούμε πολλά. Έτσι. Ακούνε τόσα πράγματα γύρω-γύρω. Το ξέρω. Μία παραπληροφόρηση. Μία τόσο μεγάλη πληροφόρηση που πολλά από αυτά δεν ισχύουν. Που αρχίζει ο κόσμος, να σας πω κάτι, εγώ σε πολλές περιπτώσεις το δικαιολογώ, αρχίζει και γίνεται και καχύποπτος. Μα σας το λέω εγώ. Τη βλέπεις μετά από 1,5-2 μήνες, τι έγινε, γιατί καθυστερείς. Να ξέρετε, πήγαμε στο ναι, εντάξει, okay, εντάξει. Άνθρωποι είμαστε. Όλοι λάθη κάνουμε, οπότε δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Κοιτάζουμε μόνο να μπορούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Mm. Τίποτα. Τουλάχιστον εγώ αυτή τη φιλοσοφία είμαι. Και για να πάμε σιγά σιγά σε μία μικρή διακοπή, γιατί στο δεύτερο μέρος θα ξεκινήσουμε πλέον. Θα είμαι εδώ με την κυρία Μουζάκα να απαντήσουμε σε πολλά γυναικολογικά προβλήματα. Πολλές γυναικολογικές παθήσεις, σε ερωτήματα δικά σας, όλα αυτά θα απαντηθούν εδώ από την κυρία Λιδία Ιωαννίδου Μουζάκα. Λοιπόν, πείτε μου κάτι για να κλείσουμε το κομμάτι σε αυτή τη φάση, όσο μπορεί να κλείσει ο καρκίνος του μαστού. Θεωρείτε ότι σε πολλές των περιπτώσεων ο καρκίνος του μαστού είναι και το έναυσμα ενδεχομένως πολλές γυναίκες να αναθεωρήσουν πολλά πράγματα για τη ζωή τους. Αυτό έχει αποδειχθεί, ναι. Ναι. Εγώ θα σας πω πολύ απλά. Το άλμα ζωής, άμα κάνετε μια βόλτα εκεί, θα σας το επιβεβαιώσουν όλες με το σύλλογο αυτό. Αλλάζει η ζωή τους και μαθαίνουν να αξιολογούν τα πράγματα κατά προτεραιότητα. Τα σοβαρά πράγματα. Ναι, τα σοβαρά. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλάζει τελείως η ψυχοσύνδεση και η ανοσοβιολογία. Με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε, σε αυτό το σημείο, κυρία Μουζάκα, θα μας επιτρέψει να πάμε σε μία μικρή διακοπή. Επανερχόμενοι, κυρίες και κύριοι, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Για πάρα πολλές γυναικολογικές παθήσεις. Είναι όλα σχεδόν ερωτήματα δικά σας. Έτσι, μείνετε μαζί μας σε ελάχιστα λεπτά. Η επίκουρος καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η πρόεδρος της Μαστολογικής Εταιρείας, η κυρία Λιδία Ιωαννίδου Μουζάκα, και πάλι εδώ στην παρέα μας. Λοιπόν, επανήλθαμε. Μέρος δεύτερο, ιατρικές συναντήσεις. Σας υπενθυμίζω ότι το απόψινό βράδυ μου κάνει την τιμή εδώ στις ιατρικές συναντήσεις να μας έχει αποδεχτεί την πρόσκληση να μας φιλοξενήσει στο χώρο της η χειρουργός, γυναικολόγος, μαστολόγος, η κυρία Λιδία Ιωαννίδου Μουζάκα, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Μαστολογικής Εταιρείας, και φυσικά θα είναι και η πρόεδρος του Παγκοσμίου Συνεδρίου Μαστολογίας, έτσι, του 21ου, που θα γίνει εδώ, στην πατρίδα μας, στην Αθήνα, 10 με 12 Σεπτεμβρίου. Έτσι. Α, μιας και τα αναφέραμε. Μπορεί ο κόσμος να το παρακολουθήσει. Ασφαλώς. Και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Με μία βέβαια εγγραφή. Θα μιλήσει δηλαδή. Οι φοιτητές, οι ΜΕΕΣ και οι νοσηλεύτες μπορούν να το παρακολουθήσουν χωρίς καμία επιβάρηση οικονομική. Οι άλλοι, ανάλογα με το πού ανήκουν, πότε κάνουν την εγγραφή κτλ., υπάρχει μία συνδρομή στο συνέδριο. Ωραία. Θα τα δούμε όλα αυτά με τον κόσμο, να βοηθήσουμε, γιατί θα είναι ένα κομμάτι ενημέρωσης, έτσι, σημαντικό. Σωστό, αλήμον. Λοιπόν, πάμε τώρα, κυρία Μουζάκα, κυρίες και κύριοι, να δούμε άλλα θέματα γυναικολογικής φύσεως, έτσι. Μάλιστα. Που είναι ερωτήματα του κόσμου μέχρι τώρα στις ιατρικές συναντήσεις, είτε στην τηλεόραση, είτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, μας έχουν κάνει.
Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε από τα ινομιώματα. Μάλιστα. Μας έχουν ερωτήσει για το πότε χρειάζεται να χειρουργηθούν τα ινομιώματα. Σας κάνω συνολικά τις ερωτήσεις και μου απαντήσετε συνολικά. Πότε χρειάζεται να χειρουργηθούν, αν μετά την εμμηνόπαυση μπορούν τα ινομιώματα να μην τα χειρουργήσουν ενδεχομένως. Μάλιστα. Αυτά εν ολίγης τώρα, πόσο θυμάμαι, και πείτε μας, για όσους πιθανόν δεν γνωρίζουν, για νεότερες γυναίκες, τι είναι τα ινομιώματα πρώτα απ' όλα. Τα ινομιώματα είναι καλοήθησόν και της μήτρας. Αν εξελιχθούν σε κακοήθη, σπάνια γίνεται το σάρκωμα της μήτρας. Λοιπόν, μιλάμε όμως τώρα για τα καλοήθη μόνο ινομιώματα. Μπορεί να είναι ένα ή πολλά περισσότερα και εξαρτάται από την ηλικία και από τη φάση την γενετησιακή στην οποία βρίσκεται η γυναίκα, εάν θα πρέπει να τα αφαιρέσει. Επίσης, κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, αν αυξάνουμε ταχυρυθμό. Λοιπόν, εάν μια γυναίκα είναι άτοκος και νέα, αναγκαστικά θα πρέπει να τα αφαιρέσει, διότι και παιδί δεν θα μπορέσει να κάνει και αν μείνει έγκυος θα έχει πρόβλημα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή οπωσδήποτε στον τοκετό λόγω αιμορραγίας και μπορεί να την εμποδίζει για να μείνει έγκυος. Και επίσης και θα αυξάνει. Αν είναι μεγάλα τα ινομιώματα. Κοιτάξτε, για να υπάρχει συγκεκριμένο όριο. Διαπιστώσουμε, εξαρτάται αν είναι ένα, αν είναι πολλαπλά, τι μέγεθος έχουν κτλ. Αλλά γενικότερα η νέα γυναίκα, η γυναίκα που δεν έχει αποκτήσει παιδιά, η γυναίκα που έχει πολλά χρόνια για να φτάσει στην εμμηνόπαυση, καλό είναι να τα βγάλει. Η άλλη κατάσταση είναι, αν η γυναίκα έχει κάνει τα παιδιά της και είναι κοντά στην εμμηνόπαυση, τότε μπορεί να τα παρακολουθήσει και βλέποντας το ρυθμό αύξησής τους. Εάν δεν την ενοχλούν, εάν δεν μεγαλώνουν με ταχύς ρυθμούς κτλ. Και φτάσει στην εμμηνόπαυση, τότε ναι, αρχίζουν και συρρυκνούνται και απιστοχωρεί το μέγεθός τους και μικραίνουν και δεν χρειάζεται να χειρουργηθεί. Αν έχει αιμορραγίες η γυναίκα, αν είναι το ινομίωμα, ενδομυϊκό. Αυτό κάνει δεν αφήνει τη μήτρα να συσπαστεί όταν έχει την περίοδο και αιμορραγεί κατά τη διάρκεια της περίοδου. Μάλιστα. Για πείτε μας κάτι άλλο. Έχουν ερωτήσει για μία ορμόνη, αν τη λέω καλά, τυνάμι. Ναι. Έτσι. Που υποβάλλονται γυναίκες που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Τι ακριβώς είναι αυτό, για πείτε μας. Υποβάλλονται οι γυναίκες που δεν έχουν παιδί ναι. και έχουν μεγαλώσει λίγο. Ωραία. Δηλαδή έχουν περάσει τα 40 ναι. ή οι γυναίκες που παντρεύτηκαν 35 και δεν μένουν έγκυες. Ναι, ναι. Να δούνε τι παρακαταθήκη ο θυλακίων υπάρχουν στην οθήκη. Ο αρίων υπάρχουν στην οθήκη. Αυτό μετράει η άμμη. Μάλιστα. Είναι ωραία, ναι, anti-human, anti-mullerian hormone. Okay. Μας έχουν ρωτήσει άλλο για τις κολπίτιδες. Μάλιστα. Ποια μικρόβια μπορεί να τις προκαλέσουν. Πολλά. Γι' αυτό και δεν μπορούμε όταν δούμε μια γυναίκα να πούμε τι έχει, ποιο μικρόβιο έχει. Καταρχήν είναι τα αερόβια και τα αναερόβια. Είναι οι μύκητες, οι τριχομονάδες, τα χλαμίδια, το ουρεόπλασμα που μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις. Και το αερόβιο, αναερόβιο είναι από 5-10 μέσα το καθένα. Αυτά είναι καθαρά σεξουαλικής φύσεως ή ενδεχομένως να τα κολλήσει και οπουδήποτε, ακόμη και από την τουαλέτα. Τουαλέτα, πισίνα, θάλασσα, πολλά. Βρώμικα χέρια που δεν πληθήκαμε για να πάμε στην τουαλέτα, από πολλά. Μας έχω ρωτήσει αν στον καρκίνο της μήτρας και συγκεκριμένα του ενδομητρίου υπάρχει δυνατότητα η γυναίκα να αντιμετωπιστεί χειρουργικά χωρίς να της ανοίξουν την κοιλιά. Βέβαια, λαπαροσκοπικά. Σήμερα υπάρχει μεγάλη. Με μικρή τομή, έτσι αυτό. Με μικρές τομές, δηλαδή από εκεί που πρέπει να μπουν τα εργαλεία μέσα στην κοιλιά. Καταρχήν να γίνει το πνευμοπεριτόνιο, να φουσκώσει η κοιλιά για να φύγουν και τα έντερα και να μπορεί να γίνουν οι χειρισμοί. Και δεν χρειάζεται να κάνει η γυναίκα χειρουργική επέμβαση ανοιχτής κοιλιάς. Μπορεί να βγει σήμερα η μήτρα από τον κόλπο. Κάτω. Ο καρκίνος της οθήκης. Μάλιστα. Εδώ τι γίνεται, είναι καλοήθης καρκίνος. Ο χειρότερος καρκίνος είναι, διότι είναι βουβός καρκίνος αυτός. Χωρίς συμπτώματα, τίποτα. Δεν δίνει συμπτώματα. Αλήθεια, Ενώ του ενδομητρίου
Αν η γυναίκα είναι ξύπια, δίνει λίγο αιματάκι με την πρώτη σταγόνα. Άμα πάει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τη οθήκη δυστυχώς δεν δίνει συμπτώματα. Και όταν πάρει, αν δεν είναι άτομα που σε τακτά χρονικά διαστήματα εξετάζονται, μπορεί να πάρει σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Οπότε εκεί τελειώνει το πάρτι. Μάλιστα. Μάλιστα. Αν τον βρούμε όμως στην αρχή, δεν υπάρχει πρόβλημα. Α, υπάρχει αντρικός καρκίνος. Στομαστό. Αντρικός, βεβαίως. Υπάρχει. Δυστυχώς δεν το ξέρουν οι άνδρες και καλά που το είπατε αυτό για να το ακούσουν και οι... Και συμπληρωματικά, μπορεί αυτός ο καρκίνος να κληρονομηθεί ενδεχομένως από τον πατέρα στην κόρη. Θα τα πούμε όλα ένα-ένα. Ναι. Λοιπόν, οι άνδρες μπορούν να πάθουν καρκίνο στομαστό. Ωραία. Η συχνότητα η οποία αναπτύσσει το καρκίνο στομαστού στον άνδρα είναι πολύ μικρή. Okay. Είναι 1%. Ναι. Σε κάθε 100 καρκινοπαθείς, 99 είναι γυναίκες, ένας είναι άντρας. Αλλά, επειδή ο άντρας ακριβώς δεν ξέρει ότι μπορεί να πάθει καρκίνο στομαστό, επειδή ο άντρας στην εφηβική του ηλικία έκανε μία παροδική γυναικομαστία από τις ορμόνες και μετά υποστράφηκε αυτή η γυναικομαστία, νομίζει ότι είναι κάτι παροδικό, κάτι καλοήθης και δεν προστρέχει αμέσως στο γιατρό όταν δει κάτι στο μαστό του. Και είναι πολύ εύκολο ο άντρας να δει κάτι στο μαστό του γρήγορα γιατί έχει πολύ μικρό μαστό ή και καθόλου. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που παραμεληθεί ο καρκίνος στον άντρα, είναι πολύ πιο κακής προγνώσεως. Διότι επειδή δεν έχει τον μεγάλο όγκο του μαστού, το μέγεθος του μαστού, είναι σαφώς πιο εύκολο να... Αμέσως να κάνει σύμφυση με το θωρακικό τείχομα, με τους μυς και αυξάνει το στάδιο και πάει πολύ κακά. Δηλαδή, έχει πολύ χειρότερη πρόγνωση ο ανδρικός και με γρήγορο ρυθμό, καρκίνος του μαστού. Γι' αυτό πρέπει και οι άνδρες να είναι προσεκτικοί και ιδιαίτερα μετά τα 40-50, οποιαδήποτε ανομαλία και αν διαπιστώσουν στο μαστό, να προστέρεξουν στο μαστολόγο. Δεν έχει σχέση με την εφηβική, γυναικομαστία. Εκεί τι γίνεται, αλλάζει ενδεχομένως ο χρωματισμός, παρουσιάζει κάποιο ογκίδιο, τι ακριβώς. Μπορεί να κάνει ογκίδιο, μπορεί να κάνει μια μικρή παραμόρφωση, μπορεί να κάνει μια ερυθρότητα, μπορεί να τραβήξει η θηλή, μπορεί να βγάλει αίμα η θηλή. Και εκεί διάφορα σημάδια. Εκεί, κυρία Μουζάκα, πάλι φταίνει οι παράγοντες που μας αναφέρατε. Δηλαδή, είπατε τώρα για την κληρονομικότητα. Ναι. Λοιπόν, κληρονομικότητα υπάρχει στο 10% του πληθυσμού. Είναι γονιδιακή. Έτσι, δεν έχουν όλοι οι άντρες που θα πάθουν κληρονομικότητα. Αυτοί όμως που έπαθαν τον καρκίνο εξαιτίας της κληρονομικότητας μπορούν να μεταβιβάσουν την κληρονομικότητα και στον αρσενικό της οικογένειας και στο θηλυκό της οικογένειας, τα παιδιά δηλαδή, και στο αγόρι και στο κορίτσι. Όπως και αυτοί μπορεί να το πάρουν. Από με το ίδιο ποσοστό, δεν σημαίνει ότι... Από τους γονείς. Δεν σημαίνει ότι στο κορίτσι θα πάει πιο γρήγορα ενδεχομένως. Όχι, όχι, όχι. Καμία σχέση. Σχετίζεται πάλι πώς έχει ερωθεί τα χρωμοσώματα, όπως γίνεται για πολλά. Είναι 25% θετικό, 25% αρνητικό και 25% συμπλήν που λέμε. Αυτή η αναλογία πάλι ισχύει και εδώ πέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα άλλο ερώτημα μας έχουν κάνει είναι εδώ για την ενδομητρίωση. Μάλιστα. Αν αποτελεί παράγοντα στηρώσεως, αν σε κάποιες περιπτώσεις είναι ασυμπτωματική. Μάλιστα. Και αν προκαλεί υπογονιμότητα. Ναι, στήρωση και υπογονιμότητα είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, εντάξει, ναι. Ωραία. Λοιπόν, δυστυχώς ναι, η ενδομητρίωση είναι η έκτοπη ανάπτυξη και ανταπόκριση στην ορμονική διέγερση των οθικών, δηλαδή και στην μηνορυσία, όταν αιμορραγεί η μήτρα, αιμορραγεί και ο έκτοπος ενδομητρικός ιστός, όπου και αν βρίσκεται. Ναι, ναι. Οπότε έχει σχέση με στηρότητα. Γιατί πολλές φορές γίνεται μέσα από τη σάλπιγγα ή ακόμη και πάνω στις οθήκες και προκαλεί μία στηρότητα, μία μειωμένη γονιμότητα κτλ. Μας ρωτάνε για το σύνδρομο πολυκυστικών οθικών. Μάλιστα. Έτσι. Δεν ξέρω, υπάρχει εξήγηση στο ποσοστό αυτό. Το υψηλό.
μοτομπολικιστικών οθικών, ναι, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι πιο συχνό, ναι, στη φοιτητική ζωή των κοριτσιών. Με το στρες των εξετάσεων και τα λοιπά, εκεί πάλι δημιουργούνται πολυκιστικές οθήκες ή χαρακτηρίζονται ούτως και είναι πολύ συχνό το έβριμα στις κοπέλες που σπουδάζουν από τις κοπέλες που δεν σπουδάζουν. Παρατήρηση αυτή, δεν έχω στατιστικά δεδομένα, ναι, αλλά από αυτές που έχω δει, αλλά και εγώ προσωπικά. Όταν ήμουν φοιτήτρια, είχα κάποια, ας πούμε, ταμπέλα πολυκιστικών οθικών που δεν συνάδει με την πραγματικότητα. Οι κοπέλες αυτές αληθεύεται, δυσκολεύονται να κάνουν παιδί, άμα δεν αντιμετωπίσουν. Έχουν πραγματικά πολυκιστικές οθήκες, ναι, θέλουν ειδικό χειρισμό. Θέλουν, μάλιστα, βοήθεια. Σε ό,τι αφορά για τα αντισυλληπτικά, πότε πρέπει να τα παίρνουν οι γυναίκες, πότε να αρχίζουν και σε ποιες περιπτώσεις να τα παίρνουν, εντάξει. Σε ποιες περιπτώσεις φαντάζομαι γνωρίζουμε τώρα με αυτό το ερώτημα τώρα. Τα αντισυλληπτικά είναι ένας τρόπος αντισύλληψης. Ο πιο σίγουρος, να πούμε, από την άλλη. Βέβαια, δεν είναι ότι δεν μπορεί να έχει επιπτώσεις, αλλά απ' την άλλη, εάν πρόκειται μια γυναίκα να κάνει μια έκτρωση και να τραυματιστεί ψυχολογικά και οργανικά, γιατί μην νομίζεις ότι όλες οι γυναίκες που ακούτε που δεν κάνουν παιδιά δεν έχουν και κάτι τέτοιο στο ιστορικό τους, δηλαδή μείναν κάποτε έγκυες και μετά από κακούς χειρισμούς δεν μπορούν να κάνουν παιδί στη συνέχεια. Λοιπόν, από το να κάνουν μία έκτρωση και να αμαρτάνουν κιόλας, ας το πούμε και από εκεί, πολύ καλύτερο είναι να πάρουν αντισυλληπτικά. Βέβαια, δεν θα συνιστούσα να πάρει αντισυλληπτικά μια κοπέλα που τυχόν έχει την προδιάθεση για καρκίνο του μαστού, δηλαδή είχε μητέρα της κληρονομικότητα, διαπιστωμένη γονιδιακή κτλ. Και δεν θα πρέπει να παίρνουν πάνω από πενταετία. Ύστερα, ούτε είναι καλό να παίρνουν αντισυλληπτικό 6 μήνες, να διακόπτουν 3, να ξαναπαίρνουν 6. Παίρνεις το πέρυσι όσο το χρειάζεσαι και μετά το διακόπτεις. Θέλει και εκεί να εξηγείς κάποια πράγματα, να δεις κάποιες εξετάσεις πριν χορηγείς τα αντισυλληπτικά. Πάντως είναι καλό φάρμακο για να μην μείνει έγκυος μια γυναίκα. Και σίγουρο. Μιας και αναφέρατε πριν τη λέξη έκτρωση. Ναι. Κυρία Μουζάκα, θέλω τη γνώμη σας. Επειδή με στατιστικά δεδομένα που έχουμε την εκπομπή, τις ιατρικές συναντήσεις σαν ιατρική εκπομπή, έτσι, την παρακολουθούν και σιγά σιγά ξεκινά την παρακολουθούν και μικρές ηλικίες, μικρότερες ηλικίες τέλος πάντων, από τις καθιερωμένες των 40+. Τι μπορείτε να πείτε σε αυτές τις κοπέλες, σε αυτά τα ζευγάρια που αποφασίζουν για μία έκτρωση? Η έκτρωση που θα γίνει μπορεί να δημιουργήσει, πέρα από τα ψυχολογικά, έτσι. Όχι, το σημαντικότερο. Και, ναι, το σημαντικό, θα μας τα πείτε. Πείτε τα μας εσείς. Λοιπόν, ενδεχομένως στην πορεία της ζωής τους και άλλα θέματα, όπως ακόμη και υπογονιμότητα, έτσι, μαθαίνουν κάποια στιγμή να κάνουν παιδί πραγματικά και να μην μπορούν. Έτσι, και να μην μπορούν. Δηλαδή, πείτε μας λοιπόν η δικιά σας θέση, η δικιά σας γνώμη. Έτσι. Και τι έχετε να πείτε σε αυτά τα νέα ζευγάρια, στις κοπέλες κυρίως, που αποφασίζουν να μπουν, πώς να το πω, σε αυτή τη διαδικασία. Πείτε τα καλύτερα εσείς. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ και από τον κόσμο που θα μας ακούσει όμως. Δηλαδή, εγώ θα πω και αυτά που έχω ζήσει εγώ, σαν γιατρός. Η χειρότερη στιγμή μου ήταν όταν επρόκειτο να πάω να κάνω έκτρωση σε μια γυναίκα. Γι' αυτό και το σταμάτησα. Μετά από 1-2 χρόνια, μετά είπα, δεν γίνεται, δεν κάνω εκτρώσεις. Δεν κάνω εγώ εκτρώσεις. Δεν είμαι ο γυναικολόγος που κάνω εκτρώσεις. Γιατί αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα. Αισθανόμουν την αυτή του εγκλήματος. Το αισθανόμουν και δεν κοροϊδεύω. Στο κάτω-κάτω είναι επικερδές επάγγελμα το να κάνεις έκτρωση. Εγώ το έχω βγάλει αυτό από, το έχω διαπιστώσει και εγώ, από την ατζέντα μου τελείως. Ναι. Αλλά και η γυναίκα υποφέρει πολύ όταν πάει να κάνει έκτρωση. Δηλαδή, μπορεί να έρθει σε μένα μια γυναίκα, να τη στείλω εγώ να κάνει κάπου αλλού την έκτρωση και μετά να έρθει και να μου πει τι αισθάνθηκε, τι πέρασε, πώς το αντιμετώπισε. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που περνάει απαρατήρητο. Και αν στη συνέχεια
το βραβείο είναι η στήρωση, εκεί αρχίζει πια ο Γολγοθάς. Κυρία Μουζάκα, επειδή είστε μια εμπειρότατη, αν μη τι άλλο, έτσι, χειρουργός γυναικολόγος, φαντάζομαι έχουν έρθει πάρα πολλές γυναίκες, σας λένε εγώ θέλω, κυρία Μουζάκα, να κάνω έκτρωση. Μαθαίνουν και δεν έρχονται μετά. Πώς? Μετά από καιρό, όταν μαθούν ότι δεν, ότι δεν κάνετε, εντάξει. Δεν έρχονται πολλές, ωραία. Έρχονται πολύ λίγες. Εσείς πού πιστεύετε ότι οφείλεται? Ξέρετε, υπάρχει γνώμη έξω που σου λέει, εδώ δεν μπορώ να ζήσω το παιδί, μπορώ να ζήσω τον εαυτό μου. Ναι, όχι. Δεν κατηγορώ κανέναν εγώ. Έτσι. Προσέξτε. Δεν κατηγορώ. Το να φτάσει μια γυναίκα πάει να κάνει έκτρωση δεν είναι επιλογή της. Αναγκάζεται να το κάνεις περισσότερες φορές. Ναι. Ειλικρινά, θέλω την άποψή σας. Δηλαδή, σε περιπτώσεις που πραγματικά τα πράγματα είναι δύσκολα. Και στην οικογένεια. Είναι μέσα στη ζωή, δεν το συζητάμε. Θεωρείτε ότι καλύτερα θα είναι να έρθει ένα παιδί και με τον οποιοδήποτε τρόπο να μεγαλώσει? Κοιτάξτε, κάθε παιδί έχει την τύχη του, λέω εγώ, καταρχήν. Ναι. Εντάξει, διαφωνώ. Είναι και αυτό. Δεν ξέρεις ποτέ πώς έρχονται, ναι, τα πράγματα. Το άλλο που θα πω είναι ότι, και δυστυχώς εδώ είναι οι άντρες που δεν προσέχουν περισσότερο. Ναι. Εγώ θα συμβούλευα σε όλες τις γυναίκες να έχουν μέσα στη τσάντα τους τουλάχιστον ένα προφυλακτικό. Που αν δεν το φροντίζει εκείνος, θα το δίνουν εκείνες. Να μειώνεται η πιθανότητα. Τέλος πάντων. Ναι, είναι πολύ, είναι μια μεγάλη κουβέντα και προσωπικά είναι πολλά, πολλά, πολλά. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Εδώ υπάρχουν γυναίκες, με συγχωρείτε, που έχουν κάνει 20 και 30 εκτρώσεις. Κατά, εκεί τι κάνεις. Και πάλι σας είπα, είναι, κυρία Μουζάκα, είναι σαν μια συνήθεια που κάνουν κάποιοι. Όπως λένε, σε πολλούς κάποτε έλεγα, καλά, απορώ πώς μπορεί να σκοτώσει ένας άνθρωπος, πώς μπορεί να αφαιρέσει τη ζωή. Είναι μια συνήθεια, μου λέει ένας. Εν αποκτήσατε. Ε? Μακριά από εμάς. Αλλά φαντάζομαι, ακόμη και η έκτρωση από ένα σημείο και πέρα, δυστυχώς, έτσι σε κάποιους, φαίνεται πλέον σαν κάτι το. Όχι, πιστέψτε με, εγώ βλέπω, λοιπόν, σπουδαία, γιατί στο μευτήριο που είμαι, να μην πω και όλο. Τυχαίνει και συναντάμε και στον καφέ και πάνω και κάτω και ακούς και βλέπεις και αυτό. Δεν είναι χαρούμενες οι γυναίκες που κάνουν την έκτρωση. Καλή μόνο και αν έτσι, ήταν. Τώρα, εντάξει. Αυτό και να το πούμε. Α, και κάτι άλλο. Θέλω πολύ σύντομα να μας το, ναι, πείτε αυτό. Τελικά δολοφονείς ένα παιδί? Υπό ποια έννοια? Το λέω σκληρά. Ακούγεται αυτό που λένε ότι ξέρεις κάτι. Έλα μωρέ τώρα μέσα σε ένα μήνα τι πρόλαβε να αναπτυχθεί. Υπάρχει ζωή, κυρία Μουζάκα. Υπάρχει ζωή. Δεν υπάρχει ζωή. Δεν το συζητάμε. Ωραία. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν. Δεν okay. το συζητάμε αυτό. Λοιπόν. Είναι από τη φύση του. Δεν το λέω εγώ. Πάμε δεν τώρα πολύ σύντομα κάποια ερωτήματα, γιατί μου κάνει νόημα ότι τελειώσαμε. Για την καθυστέρηση εμήνου ρίσου στην περίοδο. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Μπορεί να σημαίνει, ανάλογα με την ηλικία, μπορεί να σημαίνει μία κύστη στην οθήκη, μπορεί να σημαίνει μία απλή στρεσογόνος κατάσταση που ανταποκρίνεται με καθυστέρηση. Μπορεί να είναι εγκυμοσύνη, μπορεί να είναι εμμηνόπαυση στην κανονική ηλικία ή μπορεί να είναι και πρώιμη εμμηνόπαυση σε νωρίτερη ηλικία. Ή μπορεί να είναι και μια συνέπεια ορμονικής διαταραχής του τύπου της γαλακτόριας, της υπερπρολακτινεμίας. Σε ό,τι αφορά για τους πολύποδες του τραχύλου της μήτρας, ναι, μας έχουν ερωτήσει. Να πει τι, πάνω κάτω, πείτε τι πρέπει να είναι καλοήθης. Καλοήθη μορφώματα, τα οποία όμως καλό είναι να βγαίνουν. Για τον HPV, το εμβόλιο τι να γίνεται εδώ? Το εμβόλιο του HPV μειώνει την πιθανότητα της λίμωξης του HPV και μειώνει την πιθανότητα της ανάπτυξης καρκίνου του μαστού, καρκίνου του τραχύλου, εξαιτίας της λίμωξης. Σε ό,τι αφορά την ακράτεια όρων, πώς μπαίνει η διάγνωση και οι τρόποι αντιμετώπισης? Η ακράτεια ούρων, τη διάγνωση τη βάζει μόνη της η γυναίκα, όταν της φεύγουν ούρα και πάει στο γιατρό να το πει και εκεί υπάρχουν διάφοροι τρόποι διάγνωσης, κατάταξης και τοποθέτησης του συνδρόμου ακρατείας από πού προέρχεται και ανάλογα υπάρχουν και τρόποι αντιμετώπισης του. Υπάρχουν ειδικοί γυναικολόγοι που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Εγώ δεν ασχολούμαι π.χ. Τη στέλνω τις γυναίκες σε γυναικολόγο που ασχολείται με το ουρογενετικό. Okay. Πολλά τα ερωτήματα τώρα, ας επιλέξω. Είμαι αμαία. Πώς μπορώ να εξεταστώ γυναικολογικά? Ανάλογα με την πάθηση,
και σε συνεργασία με τον γιατρό και την ΜΕΑ. Βοηθείτε να ανεβεί στο κρεβάτι το γυναικολογικό και ανάλογα θα εξεταστεί. Αν δεν μπορεί καθόλου, θα εξεταστεί σε κρεβάτι επάνω γυναικολογικά. Λοιπόν, ωραία. Και αμέ, εννοείται κινητικά, φαντάζομαι. Κινητικά, όχι κινητικά. Κινητικά. Οφθαλμολογικά. Όχι. Μπράβο, καθαρά κινητικά. Ναι. Λοιπόν, είναι και για τις... από πού μπορεί να ενημερωθούν, λέει, για να κάνει μαστογραφία. Για το πού μπορεί να κάνει μια καλή μαστογραφία. Φαντάζομαι, εντάξει, στο κέντρο. Όχι, να πούμε δύο κουβέντες. Γι' αυτό σήμερα υπάρχουν 4 ειδών μαστογραφίες. Ναι. Και ανάλογα με την πυκνότητα του μαστού, ενδείκνεται ποια θα κάνεις. Αν έχουμε πυκνό μαστό, άτοκος γυναίκα που δεν έχει κάνει τα παιδιά της, καλό είναι να κάνει την ψηφιακή τομοσύνθεση. Αν είναι μια γυναίκα μεγάλης ηλικίας που έκανε παιδιά, έχει λιπόδι μαστό, μπορεί να κάνει και μια απλή μαστογραφία. Έχουμε λοιπόν την απλή με την ψηφοποιητή, την ψηφιακή και την ψηφιακή τομοσύνθεση. Ανάλογα το που την κατατάσσει ο μαστολόγος, τη θέλει να κάνει το είδος της μαστογραφίας. Μάλιστα. Ωραία. Ακόμη σήμερα και στα προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου, τώρα αυτά στην Ευρώπη που είμαι, γίνεται διαχωρισμός το να κάνουν οι νέες και με πυκνό μαστό γυναίκες τομοσύνθεση. Και όχι η απλή ψηφιακή μαστογραφία. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Αντίστοιχος. Λοιπόν, πιστεύω, είχα μια ενδιαφέρουσα κουβέντα, κύριε Μουζάκα, έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος πήρε πράγματα που μας παρακολούθησε το απόψινό βράδυ από όλη τη χώρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και στο συνέδριο του Σεπτεμβρίου, το Παγκόσμιο Συνέδριο Μαστολογίας που θα προεδρεύσετε εκεί. Πρώτο Σεπτέμβριο. Να βοηθήσει να πάει και η Ελλάδα καλά σε αυτό το θέμα. Γιατί μακάρι, μακάρι, γιατί το έχουμε ανάγκη. Έτσι, οτιδήποτε προβάλλει τη χώρα μας, το και έχουμε ανάγκη. Και εγώ να ευχαριστήσω εσάς για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω ότι το απόψινο βράδυ εδώ στις ιατρικές συναντήσεις για όλους εσάς ήταν η επίκουρος καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας, η κυρία Λιδία Ιωαννίδου Μουζάκα. Να σας ευχαριστήσω πολύ και όλους εσάς που για μία ακόμη εβδομάδα εμπιστευτήκατε τις ιατρικές συναντήσεις για την ιατρική σας ενημέρωση, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και φυσικά μην ξεχνάτε και το ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Ζωντανά, κάθε Σάββατο, στις 5 το απόγευμα, στο επίσημο ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, στους 89,5. Καλό βράδυ να έχετε.